Χαίρετε. Κύριε, να σας παρουσιάσω τη νέα μου παλιά γεννήτρια. Είναι μια γεννήτρια RF Hewlett Packard του 1965 περίπου, υβριδική, που καλύπτει συχνότητες από τους 50 χιλιοκύκλους μέχρι τους 65 μεγακύκλους σε 6 μπάντες. Διαμόρφωση μόνο AM και τα καλά της γεννήτριας αυτής είναι τα εξής λίγα. Έχει πολύ καλό σήμα καθαρό RF χωρίς αρμονικές οι οποίες περιορίζονται πάνω από τα μείον 30 dBm. Καθαρό σήμα και πάρα πολύ καλή διαμόρφωση. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τη διαμόρφωση, διορθώθηκε. Επίσης, βγάζει ένα αρκετά ισχυρό σήμα εξόδου, συν 23 dBm, 3 βόλτα RMS. Εξασθενητής πολύ καλός και όλα όσα χρειάζεται να έχει. Επειδή πάντα στις αναλογικές απεικονίσεις υπάρχει σφάλμα, υπάρχει και σύστημα καλυμπραρίσματος που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις να δεις ακριβώς τη συχνότητα που είσαι. Έχω βάλει διαμόρφωση 1000 κύκλους, ποσοστό 100%, μια τέλεια διαμόρφωση και το σήμα 0,3 volt. Ας κάνουμε και κάτι άλλο που είναι πρόχειρο τώρα αυτή τη στιγμή, να μετρήσουμε το σήμα στο βολτόμετρό μας. Εδώ. Το οποίο έκανα μια βλακεία, αντί να βγάλω από τον παλμογράφο, έβγαλα από τη γεννήτρια. Λοιπόν, βλέπετε και εδώ ακριβώς την ίδια ένδειξη, 300 mV, και πάμε να δούμε την παραμόρφωση του σήματος. Η παραμόρφωση του σήματος RF είναι λιγότερο από 1%. Μισό λεπτό, γιατί έχει και λίγο διαμόρφωση μέσα τώρα. Ναι, τώρα τη σταμάτησα. Λιγότερο από 1%. Είμαστε στην κλίμακα των 3% παραμόρφωση. Η ένδειξη είναι 0,9. Το σήμα RF. Πάρα πολύ καλό σήμα, πάρα πολύ καλή διαμόρφωση, καθαρό και ό,τι άλλο χρειάζεται. Μία πρόχειρη γεννήτρια, όχι πρόχειρη, μία γεννήτρια για παλιά πράγματα. Αυτός ο πρόλογος και θα δείτε μερικές διορθώσεις που γίνανε μέσα στο βίντεο. Το πρόβλημα με τη διαμόρφωση τώρα, έχουμε 1000 κύκλους, 50% διαμόρφωση και όπως είπαμε, όπως βλέπετε και εδώ, υπάρχει μία παραμόρφωση. Η παραμόρφωση αυτή δεν είναι από τον διαμορφωτή, αλλά από τη γεννήτρια, όντιο που έχει μέσα το μηχάνημα. Δεν είναι, λέω, από τον διαμορφωτή, γιατί βάζοντάς του εξωτερική συχνότητα διαμορφώσεως στη θέση εδώ, external modulation, η διαμόρφωση είναι πολύ καλή. Έτσι λοιπόν, μην κάνουμε και τους προφεσόρους, το πρόβλημα ήταν, φαινόταν εύκολο. Είναι αυτή εδώ η λιχνία, θα την αλλάξω τώρα, πάρα πολύ σφιχτή η βάση.
Ωραία, βγήκε. Να δούμε πώς θα τη βάλουμε. Κάτι θα το κλείσουμε το μηχάνημα. Πού είναι τώρα, δεν βλέπω. Α, από εκεί μέσα. Κάπως έτσι, εδώ. Να αφήσω λίγο το τηλέφωνο. Λοιπόν, ανοίγω το διακόπτη. Ήρθε και η διαμόρφωση. Και κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Ένα τέλειο διαμορφωμένο σήμα. Τώρα κουνάω το καλώδιο εδώ. Τέλεια. Είμαι τώρα σε διαμόρφωση 50%. Για να είναι 50% επιλέγουμε 3 και 3, 6 κουτάκια εδώ. Τα δύο πάνω πρέπει να είναι γεμάτα, τα δύο κάτω γεμάτα. Μάλλον είναι λίγο παραπάνω, πρέπει να το ρυθμίσω. Πρέπει να είναι εδώ 50%. Να αυξήσω και το σήμα λίγο. Να το ρυθμίσω τώρα εγώ αυτό. Εδώ λίγο ακόμα. Εδώ είναι 50%. Ακριβώς. Το ρολόι δείχνει 48. Θα το ρυθμίσω λίγο εδώ. Το mod calibration. Αυτό είναι για την έξοδο. Να δείξει ακριβώς 50. Αυτά λοιπόν για τη διαμόρφωση και πάμε στο 100%. Τέλειο, τέλειο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή διαμόρφωση. Λίγο θέλει το όργανο να δίνει λίγο παραπάνω και είμαστε εντάξει. Τέλος. Λοιπόν, το θέμα της διαμόρφωσης έχει τελειώσει. Έχουν φτιαχτεί τα ρυθμιστικά όλα και έχουμε μια τέλεια εικόνα. Να εξηγήσω λίγο. Εδώ είναι το RF out. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι η modulation input output και έχω πάει την έξοδο στο κανάλι 2 και το RF στο κανάλι 1. Απάνω αυτό που κουνάω τώρα είναι η ακουστική συχνότητα από τη γεννήτρια και εδώ είναι το διαμορφωμένο. Αυτό εδώ το φως μας τα χαλάει. Μισό λεπτό. Ωραία, καλύτερα τώρα. Κοιτάξτε, μιλάμε μια τέλεια εφαρμογή της ακουστικής επάνω στη φέρουσα. Ας κάνουμε το ίδιο τώρα και με την άλλη γεννήτρια που έχω εδώ, την ψηφιακή. Αυτό πλέον το κανάλι δεν το χρειαζόμαστε, ας αφήσω μόνο αυτό. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε η πάνω πλευρική είναι λίγο περιορισμένη, δεν έχει το ίδιο πλάτος, από κάτω έχει πιο πολύ. Σε πιο υψηλές συχνότητες είναι λίγο καλύτερα, πιο ισορροπημένο. Λοιπόν, μια άλλη γεννήτρια που χρησιμοποιώ πάρα πολύ είναι αυτή εδώ, γιατί με βολεύει.
που η διαμόρφωσή της είναι απελπιστική. Βάζω 50%, μέχρι 50% μπορεί να δώσει αυτή. Όπως βλέπετε, αυτό είναι. Έτσι λοιπόν έχουμε μια γεννήτρια πολύ καθαρή, πολύ καλή για αυτά που κάνω και θα τη χρησιμοποιήσω. Ζούμε και λίγο τη ρύθμιση που έχω κάνει για τη στάθμη εξόδου. Η γεννήτρια αυτή βγάζει μέχρι και 3 βόλτα RMS, πράγμα σπάνιο για γεννήτριες. Θα τα δούμε όλα τώρα και πως να στο χαλάει. Λοιπόν, να βάλουμε 3 βόλτ εδώ και θα το πρέπει εδώ να υπάρχει φορτίο 50 ohm για να είναι σωστή η έξοδος και πάμε στο κατάλληλο όργανο και βλέπουμε 3,1 βόλτ. Τρία παρακάτι αυτό, θα το διορθώσω τώρα λίγο, αλλά ας δούμε γενικά και σε άλλες μεριές. Αυτό ρυθμίζεται από εδώ πέρα, είναι εύκολο. Εδώ τώρα είμαστε στην κλίμακα του 1 βολτ, 1 βολτ το ρυθμίσαμε. Ένα παρά μία γραμμούλα. Πολύ ωραία. Ας κοιτάξουμε λίγο τον εξασθενητή. 0,1. 0,1. 10 μιλιβόλτ. 10 μιλιβόλτ. Ένα μιλιβόλτ, 1000 μικροβόλτ δηλαδή. 1 κλικ δηλαδή, τώρα είμαστε εντάξει. 940, όχι τόσο πολύ, πιο λίγο. 280, λίγο ακόμα. Ένα κλικ ήθελα, εντάξει, μια χαρούλα. Ακρίβεια. Πάμε και πιο κάτω. Να πάω ακόμα πιο κάτω. Εδώ είμαστε στην κλίμακα των 300. Δεν μπορεί να μας το δείξει. Πόσο βάζουμε εδώ? 100 μικροβόλτ δεν μπορεί να μας το δείξει. 300 μικροβόλτ. Οριακά το όργανο δυσκολεύεται. Το βλέπω όμως πολύ καλά στο μπαλμογράφο. Το βλέπετε. Κατεβαίνω άλλα 10 dB, 20 dB μόνο. Είμαι στα 30 μικροβόλτ και παρακολουθώ αυτό το μπαλμογράφο που η βαθμίδα αυτή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και κάνω δουλειά. Κατέβω ακόμα πιο κάτω να ελέγξω τον εξασθενητή, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Θα κάνω άλλη μία διασταύρωση. Θα βάλω
0,3 volt, 0,3 volt. Εδώ να το κοιτάξω και σε αυτό το όργανο. Ορίστε και αυτό. Μηδέν τρία, λίγο πιο λίγο αυτό. Ελάχιστες οι διαφορές, του έχουμε εμπιστοσύνη. Η έξοδος είναι εντάξει και αυτή. Και τώρα ο σημαντικότερος έλεγχος και οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν είναι στην ακρίβεια της συχνότητας της γεννήτριας. Είμαι στην πάντα 2, 165 ως 560 χιλιοϊκλούς και ο ενδείκτης μας δείχνει 500. Είναι όμως 500? Το συχνόμετρο λέει όχι. Υπάρχει εδώ ένας διακόπτης Crystal Calibrator, ο οποίος μπορεί να σου δώσει ένα calibrate ανά ένα μεγάκυκλο ή ανά 100 χιλιοϊκλούς. Έτσι λοιπόν, ανοίγοντας το διακόπτη αυτό, ναι, βλέπουμε πράγματι ότι είναι εδώ. Γυρνάμε αυτό εδώ το κουμπάκι και το πηγαίνουμε στους 500. Έτσι λοιπόν έχουμε καλυμπράρει τη γεννήτριά μας. Ορίστε εδώ 400, 300, 300. Εδώ δεν μπορεί να το διορθώσει άλλο, θέλει κάποια ρύθμιση από μέσα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο κατασκευαστικά τώρα να ανοίξει αυτά τα κουτιά, να επέμβεις λίγο στον ταλαδότη. Πάμε στη δεύτερη ζώνη, στην τρίτη ζώνη. Μισό λεπτό, γιατί γυρνάει λίγο δύσκολο αυτό. Α, μα, δεν είμαστε. Ωραία. 700 χιλιοϊκλούς. Ακριβώς. Οκτακόσους, 900, 1200, 1500. Εδώ πάει πάρα πολύ καλά. Και στους 1800. Μας ενδιαφέρει αυτή η μπάντα. Στους 600 δέχεται τη διόρθωση και όλα πολύ καλά. Στην παραπάνω πάντα 2 μεγάκυλους. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το market ανά ένα μεγάκυλο. Θέλει δύο διάθυμα. Και 6. Έλα, Ιρά. Στην άλλη πάντα. Πρέπει να είμαστε 19. Κατεβάζουμε στον ένα μεγάκυκλο. Πάρα πολύ ωραία. Με το calibrate 19. Έχω βάλει ανά ένα μεγάκυκλο. Calibrate τώρα. 18. Εδώ θέλει λίγο διόρθωση. 16. 13 παρά. 10. Εφτά.
και 6 μπορεί να το διορθώσεις, επομένως είναι και εδώ καλά αυτή η πάντα. Πάμε και στην τελευταία πάντα. Είκοσι. Εδώ. Πολύ καλά και 25, το διορθώνει μια χαρά. Τριάντα. Σαράντα. 50. Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό είναι και η ρύθμιση και τη συγνώτωση, θέλει μερικές διορθώσεις.